Γεια σας παιδάκια, σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να παίξουμε Commodore 64 παιχνίδια online με ξένους ή με φίλους, όπως κάναμε εγώ με τον Άρη στο βίντεο. Θα χρειαστούμε τρία αρχεία και τα τρία αρχεία θα τα βρείτε στο description του βίντεο. Θα τα έχω ανεβάσει πιεσμένα. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστούμε το χαμάτσι. Αυτό θα το χρειαστούμε μόνο εάν θέλουμε να παίξουμε με ένα φίλο. Για να στήσουμε εμείς δικό μας σερβερ, ο οποίος θα μας δώσει μία στατική IP και ένα port το οποίο περνάει και firewall και του router και του υπολογιστή σας αν έχετε ή και το antivirus. Αμέσως μετά θα χρειαστούμε τον emulinker, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο από την τελευταία έκδοση του Kailera server. Μπορείτε να δείτε και εδώ κάτω πώς χρησιμοποιώ Hamachi και Kailera για την Amiga σε έναν παλαιότερο οδηγό και φυσικά τον Commodore 64 Emulator, ο οποίος είναι ο CCS σε συγκεκριμένη περίπτωση. Αφού κάνουμε εγκατάσταση στο Hamachi, είναι πολύ απλή. Θα κάνουμε register, το όνομα. Να σας το δείξω και εδώ. Αυτό δεν είναι το Hamachi. Θα σας δώσει μία IP με το που κάνετε register, είναι δωρεάν, δηλαδή ένα email θέλει και ένα όνομα. Πατάτε το power on και δημιουργείτε, εσείς που τα κάνετε το server, ο ένας από τους δύο δηλαδή, ένα δωμάτιο. Για παράδειγμα, εδώ εγώ έχω φτιάξει το Omen, δηλαδή πάμε στο network, create new network, δίνουμε ένα όνομα, ξέρω εγώ, Commodore 64 και ένα password create και μας φτιάχνει ένα νέο κανάλι. Ο φίλος που θα μπει θα κάνει join an existing network, θα του δώσετε το όνομα του καναλιού ακριβώς όπως είναι γραμμένο και τον κωδικό για να μπει και θα τον δείτε εδώ πέρα όπως εγώ βλέπω το Σπύρο. Αφού λοιπόν γίνει αυτό με το χαμάτσι, θα μπορείτε να επικοινωνείτε μεταξύ σας αν είσαστε σε LAN. Έπειτα, θα τρέξετε τον Kailera server. Πριν το τρέξουμε όμως, θα πάμε στο conf, το configuration δηλαδή. Θα δημιουργήσουμε ένα text document για να σύρουμε μέσα το configuration αρχείο και θα δείτε εδώ πέρα ότι έχει μία port, αυτή είναι εδώ, την 27888, 888, λάθος. Αυτή θα την αλλάξουμε με την πόρτα του Hamachi, η οποία είναι η 2620. Εδώ πέρα και εδώ πέρα. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο εδώ, από IP. Όχι, την IP θα τη δώσουμε απευθείας. Λοιπόν, στον Commodore, γεια σου ρε πάνω, στον Commodore τώρα, θα τρέξουμε τον emulator. Σε λεπτό να το κάνω εγώ εδώ, για να το δείτε και στην πράξη. 2620. Το κάνουμε save. Στον Commodore τώρα, τον emulator, στις ROMs θα βάλουμε τα παιχνίδια που θέλουμε. Και εδώ πέρα στο file θα κάνουμε start multiplay session. Αυτό θα το κάνετε και οι δύο. Θα διαλέξουμε το παιχνίδι που θέλουμε. Μία φορά θα του δώσουμε το path και μετά θα το θυμάται. Το Bruce Lee για παράδειγμα. Και αυτό επί τόπου θα αρχίσει να ψάχνει servers. Όπως βλέπετε είναι 107 αυτή τη στιγμή servers, αρκετοί. Μπορείτε δηλαδή
να μπείτε και να παίξετε με κάποιον άλλον εδώ. Βέβαια δεν είναι όλοι οι σερβερ για Commodore 64. Να, υπάρχει και Έλληνας, πολυτρωτής σερβερ, αρκετά παλιός. Μπορείτε να συναντηθείτε με ένα φίλο σας σε έναν ήδη έτοιμο σερβερ. Το drawback αυτής της κίνησης είναι ότι θα έχετε αρκετό lag σε κάποιον τρίτο. Γι' αυτό καλό είναι να κάνει ο ένας από εσάς σερβερ, ώστε να παίζετε καλύτερα. Ειδικά αυτός που στείνει το σερβερ. Αν και αυτός ο emulator έχει latency από τη μάνα του, πάντως είναι ο μοναδικός που έχουμε βρει μέχρι στιγμής με τον Άρη, ο οποίος παίζει απροβλημάτιστα. Ο WinVice που είναι πολύ καλύτερος από αυτόν, δυστυχώς δεν χτυπάει. Εδώ λοιπόν, αφού τελειώσει το refresh, μπορείτε να φέρετε το ping, για να έρθει πρώτο να δείτε ποιος είναι ο πιο κοντινός από εσάς, ή το location. Τώρα, για να στήσετε εσείς σερβερ, θα πάτε στον emulinker και θα τρέξετε το server bat. Εδώ λοιπόν θα πάρετε την IP σας, θα τη δώσετε στο φίλο σας και θα κάνετε και οι δύο τις ίδιες κινήσεις. Enter IP, username, ok, δίνετε εδώ ένα username. Ο Φίκο. Ωραία. Enter IP, βάζουμε την IP και με άνω κάτω τελεία δίνουμε το port. Όχι αυτό που μας δίνει για παράδειγμα, το 27888, θα δώσετε το 2620 του Hamachi. Όταν λοιπόν πατήσετε connect, θα μπείτε μέσα στο παιχνίδι. Εδώ τώρα θα μπει και ο φίλος σας με τον ίδιο τρόπο, θα δείτε εδώ το όνομά του, υπάρχει και chat να μιλήσετε και θα κάνετε ένα create new game. Εδώ έχουμε την δισκέτα που επιλέξαμε στην αρχή και στείνει τον server. Ο φίλος εδώ θα κάνει join και με το που μπει και δείτε το όνομά του εδώ, απλά πατάτε το start game και ξεκινάει αυτόματα και στους δύο emulators, και στον δικό σας και στο φίλο σας. Λίγο να προσέξετε τα control, δηλαδή για παράδειγμα. Ναι, δεν μπορώ να σας το δείξω τώρα, διότι τρέχει ο server. Ναι, εντάξει. Με πρέπει να κλείσω πρώτα τον emulator. Θα δείτε λοιπόν ότι στον emulador, εδώ πέρα, στα controls, input, με τα βελάκια εδώ, στο control port 1, αν αφήσετε το joystick, βλέπετε εδώ αλλάζει, mouse, paddles, τίποτα, στο joystick. Αν έχετε βάλει πριν τρέξετε τον emulator πάντα ένα χειριστήριο μέσα, δεν θα το βάζετε την ώρα που δουλεύει γιατί δεν θα το δει, θα του δώσετε το κατάλληλο port. Και το ίδιο θα κάνει και ο φίλος σας. Αν θέλει να είναι το port 2, θα επιλέξει το δικό του ή ένα keyset. Τα keyset είναι εδώ. Βλέπετε, το πρώτο σας λέει ότι παίζετε με τα numeric, το δεύτερο με τα RFGD και το τρίτο με cursor και δεξί control. Μπορείτε να βάλετε φυσικό joypad ή joystick ή ό,τι έχετε ή να παίξετε με το πληκτρολόγιο. Αρκεί να έχετε τις ίδιες ρυθμίσεις εδώ πέρα. Αυτές τις σώζει και τις κρατάει για πάντα. Πώς λοιπόν ήταν ένας μήνυ οδηγός. Όσοι τα καταφέρετε και γουστάρετε, γράψτε κάτω στα σχόλια. Να είστε καλά.